βγαίνουν κατευθείαν στο στίβο. Η ομόσταυλη αρχικά, στη συνέχεια οι υπόλοιποι. Από τους συμμετέχοντες εδώ, νικητές είναι όλοι με εξαίρεση εδώ το νούμερο 6, το Mr. Barry. Εδώ Mr. Paris. Λοιπόν, Big Wave είναι το πρώτο φαβορί, 1,78. Μια εικόνα από την εξέδρα. Δεύτερο φαβορί, το νούμερο 3, Spartacus. Και πιο πίσω οι υπόλοιποι, ναι Φώτη. Βλέπουμε κάποιο κόσμο, αλλά βεβαίως ευελπιστούμε να δούμε και πιο πολύ στη συνέχεια, έτσι. Όλοι αυτό περιμένουμε, κάποια στιγμή να δούμε μια εξέδρα με πολύ κόσμο. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και σχεδιασμός, έτσι ώστε να υπάρχει και πρόσβαση. Ακριβώς. Αυτές οι ενέργειες από πλευράς οργανισμού γίνονται και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή όλα θα ευοδοθούν και θα υπάρχει και η δυνατότητα να προσέγγισης του κόσμου εδώ στο Μαρκόπουλο. Γιατί ο κόσμος είναι και το αλάτι και το πιπέρι. Λοιπόν, Big Wave, με τον Κώστα Μαστοράκη. Σε λίγο θα προσεγγίσουν την αφετηρία. 1,70 στον Κανιάν για το νούμερο 5, Big Wave. 4,20 για το νούμερο 2, Key Society. 5 ευρώ το νούμερο 3, Spartacus. 7,80 ο Άσος, ο Ατίλας. Και στα 17, το νούμερο 6, ο Mr. Paris. Ξεκίνησε η είσοδος. Λοιπόν, είσοδος των ύπων στο μηχάνημα εκκίνησης. Ήδη πήρε θέση το νούμερο 2 Key Society, παίρνει θέση και το νούμερο 5 Big Wave. Από την μπροστινή μεριά θα πάρει θέση ο Ατίλας, το νούμερο 1. 5 είναι όλοι και όλοι. Και απομένουν Spartacus και Mr. Paris. Εδώ, Mr. Paris και έπεται ο Spartacus για να φύγει η κούρσα. Εδώ χέρι, παιδιά, μα. Πού πας το έλεγχο. Εδώ, 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 φωνάστε, ρε παιδιά. Έλα, έλεγχο, παιδιά, δεν είναι η ώρα. Δεν θα κάνει τον λίγο πολύ. Ήρεμα. Παίρνει θέση και ο Σπάρτακους, 1575 μέτρα στο έπαθλο του Λίπας, για τετραετής και άνω, περιμένουμε τον αφέτη. Και δίδεται η εκκίνηση, φεύγει καλά το νούμερο 1 ο Ατίλας, γρήγορα πάει στο κεφάλι, έρχεται από μέσα το νούμερο 6 ο Mr. Paris, συγκαλπάζει μαζί του απ' έξω το νούμερο 5 ο Big Wave, λίγο πιο πίσω μένει το νούμερο 2 Key Society και στην τελευταία θέση το νούμερο 3 Σπάρτακους. Πάμε για το ύψος των 1200 μέτρων. Τώρα πέρασαν οι ύποι με τον Ατίλα να προηγείται και τον Big Wave να είναι στη δεύτερη θέση, Mr. Paris, Key Society και Spartacus. Τώρα περάσαμε τα 1000 μέτρα. Με τον Ατίλα να έχει 1,5 μήκος διαφορά από το νούμερο 5, Big Wave. Προοδευτικά θέλει να ανέβει το νούμερο 2 Key Society και πλέον περνάει στην τρίτη θέση, συγκαλπάζει μαζί με τον Mr. Paris, ενώ στην τελευταία θέση ο Spartacus. Περάσαμε για τα 800, είμαστε στα 700, πάμε για το τελευταίο 600.
Ατίλας στο κεφάλι, περί το 1,5 μήκος μπροστά από τον Big Wave. Key Society, Mr. Paris, και ανεβαίνει και ο Σπάρτακους που περνάει πλέον στην τέταρτη και θέλει να περάσει και στην τρίτη θέση. Ο Ατίλας στο βιράζ μπαίνοντας στην ευθεία έχει μια μικρή διαφορά εναντί του Big Wave που τώρα είναι έτοιμος να του επιτεθεί. Οι δυο τους μακράν από τους υπόλοιπους όπου ανεβαίνει ο Σπάρτακους. Ο Ατίλας έχει μια μικρή διαφορά, ο Big Wave θέλει να την κλείσει λίγο πριν από το ύψος των 200 μέτρων. Τελευταίο 200. Ατίλας και Big Wave που έρχεται πάρα πολύ δυνατά στο τέλος, για να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Ατίλας και Big Wave στο τέλος είναι πάρα πολύ δυνατός. Big Wave απ' έξω περνάει. Big Wave την νίκη, Ατίλας στη δεύτερη θέση, ενώ Σπάρτακου στην τρίτη και η Society στην τέταρτη θέση και στην τελευταία ο Mr. Paris. Big Wave λοιπόν το νούμερο 5 γράφει νίκη έναντι του Ατίλα. 5-1. Και μετά το νούμερο 3 ο Σπάρτακους. Big Wave. Λοιπόν, οι δύο... Ελληνές. Οι δύο, πώς το λένε, φορμαρισμένοι στάβλοι, το δείξαν. Ελληνικά άλογα λοιπόν και τα δύο πράγματι. Big Wave, Ατίλας. Ο Ατίλας πήγε πάλι με τον ίδιο τρόπο να ξανα... Να τη βγάλει. Να κλέψει την κούρσα. Αυτή αλλά τη φορά... Big Wave τον άφησε μισό μήκος πίσω. 5-1. 5-1 και μετά το νούμερο 3, ο Σπάρτακους. Εδώ είναι ο Σπάρτακους. Key Society. Και Mr. Paris. 5-1, 3, 2 και 6 όλοι άφηξη. Επιστρέφει ο νικητής. Δεύτερη νίκη του. Λοιπόν, Big Wave. Ιδιοκτησίας και παραγωγής του υποφορβείου Κάστρου Βιωτίας, του κ. Κωνσταντίνου Βάλβη. Τρίτη νίκη σήμερα για τον Κώστα Μαστοράκη, πρώτη για τον προπονητή τον Γιάννη Μικονιάτη. Τρεις νίκες ο Μαστοράκης και δύο ο Δημητράνης. Και να δούμε αν μπορεί να κάνει και τέταρτη. Υπάρχει και ο Light Particle στο φινάλε, ανεβαίνοντας απόσταση, ναι. Ή αν μπορεί να ισοφαρίσει ο Δημητράνης με τον Ρούσλαντ. Ή αν θα αυτή τη μονοτονία των δύο θα τη σπάσει κάποιος άλλος. Ένα ακόμη replay για την έκτη υποδρομία. Οι δύο που βγήκαν μπροστά είναι αυτοί που θα παλέψουν μέχρι τέλους. Στα όσα όπως εξελίσσονται σήμερα, καμία έκπληξη. Όποιοι είναι μπροστά είναι και οι πρωταγωνιστές. Έτσι. Και από πλευράς αποδόσεων, για τα σκορ μιλάμε, ό,τι τσιμπάει, τσιμπάει ο Λεβαδιακός, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι... Τα υπόλοιπα απόλυτα, το ΠΟΚ. Απόλυτα. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Απόλυτα. Αυτά συνέβησαν λοιπόν στην έκτη υποδρομία. Αναμονή επικύρωσης αποτελέσματος. Πριν πάμε στην πιο μεγάλη για σήμερα απόσταση, αυτή των 1.800 μέτρων, στην οποία διαγωνίζονται εξαετής και άνω. Ένας είναι ο εξαετής, ο Light Particle. Και μετά πάμε σε 7, 8, 10 και 11 ακόμη. Οι γωνίες είναι 11 Oriental Start. 29 και... νίκες παρακαλώ. Και 10 ο Μασουέρτε. Ναι, Oriental Start 29 νίκες. 23 ο Velvet Underground. Ενώ παρακολουθούμε ένα ακόμη replay για την έκτη υποδρομία, πάμε παράλληλα στην Βάσια στο χώρο του ζυγιστηρίου για το ρεπορτάζ. Μια καλή κούρσα.
Ο κύριος Βάλβης είναι κοντά μας, ο ιδιοκτήτης του ΥΠΟΥ που μόλις πήρε την κούρσα. Βάλβησιός. Και μου λέγατε προηγουμένως ότι μια χαρά τα πήγε, έτσι, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος. Το περιμένατε εσείς για τον ΥΠΟΥ σας, ήταν έτοιμο γι' αυτό? Ναι, το περιμέναμε. Τα άλογά μας πάντα πάνε για κούρσα. Και σήμερα είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ήταν φαβορή από την αρχή, ωστόσο στα τελευταία μέτρα τον ξεπέρασε τον Ατήλα. Ναι, όσο μεγαλύτερη και η απόσταση, τόσο καλύτερα και για το άλογό μας. Οπότε, ακόμα και σε 1800 μπορεί να τρέξει το άλογό μας. Ο αναβάτης πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει αυτό? Είναι ένας αναβάτης που είχε προηγουμένως άλλες δύο νίκες. Ήταν η τρίτη συνολικά. Ο Μαστοράκης είναι πολύ καλός αναβάτης και είχε μεγάλο ρόλο σήμερα. Ήπεψε πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπουμε το photo finish. Πέντε ένα και μετά το νούμερο 3. Ενώ αναμένουμε την επικύρωση του αποτελέσματος και τις αποδόσεις της έκτης υποδρομίας, θα συνεχίσουμε με την 7η. Θα περάσουμε να δούμε τα άλογα που θα τρέξουν στην 7η και τελευταία υποδρομία στην απόσταση των 1800 μέτρων. Τρέχουν 7, όπως είπαμε, 6 ετών και άνω, μία κατηγορία, με όρους β' ή τα ε, το έπαθλο είναι στα 7.000 ευρώ. Νούμερο 1 είναι ο 11ετής Oriental Isart με 60 κιλά, αναβάτης ο Ψαραδάκης, προπονητής και ιδιοκτήτης ο Άρης Μικονιάτης. Νούμερο 2, Velvet Underground με 58 κιλά, αναβάτης ο Δρόσος, προπονητής ο Γιάννης Μικονιάτης, ιδιοκτησίας Λουντμίλα Τουργκάν.